Εγώ έχω ένα συνήθειο, κακό. Πόπο θα το δει, δεν πειράζει. Δεν θα μου άρεσε καθόλου να μου το κάνω, αλλά το έκανα συνέστητα. Είναι που είναι μαλάκα. Είναι ωραίος μαλάκας. Δεν γίνεται να δει ο πρώην μου ότι με παίρνει αυτός. Έλα, λιποθύμησα. Λοιπόν, συντερέλη, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, δεν μπορεί λόγο. Συνδυά σας! Άγωνα σκηνικά, έχω γίνει ξεφτύλα γενικά πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Μου αρέσει όμως. Ξεκινάω τις δικές μου άβολες στιγμές. Εγώ έχω ένα συνήθειο, κακό. Εγώ φτύνω συνέχεια στον δρόμο. Κυρίως στην τσίχλα μου. Τύπου, δεν κάνω και την πετάω. Πολλές φορές βάζω και στόχο με τους φίλους μου να δω να την πετάξω εκεί που θέλω. Είμαστε σε ένα μαγαζί τέλος πάντων και έρχεται ένα παιδί καινούργιο στην παρέα, ξέρω. Και ήμασταν κάτω και εγώ ήθελα να φτύσω την τσίχλα μου. Και τέλος πάντων δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανα συνέστητα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν θα μου άρεσε καθόλου να μου το κάνω. Αλλά το έκανα συνέστητα. Και απλά δεν σκέφτηκα και κάνω και φτύνω την τσίχλα και του έρχεται εδώ. Δεν πρέπει να γελάω, δεν πρέπει να γελάω. Εντάξει, αυτό γέλασε, αλλά του εξήγησα. Του λέω, sorry bro, αλλά του λέω, έχω ένα θέμα, θέλω να φτύνω την τσίχλα μου όσο πιο μακριά γίνεται. Του λέω, είναι ένα σκάλωμα δικό μου. Έτσι, μου έχει κάτσει έτσι, μου τα έχει βάλει έτσι. Δεν παρεξηγήθηκε όμως. Συνεχίζω. Λοιπόν, έρχεται να με πάρει ο Νάκης να βγούμε έξω. Είμαι στο αμάξι. Συνοδηγός εγώ, ο Νάκης, ο Τόνι, ο Κλέιντι. Και ένα ακόμη παιδί, φίλος των παιδιών. Εγώ στο αμάξι κάθομαι πάντα μπροστά. Πάντα. Οπότε όταν μπήκα στο αμάξι, γιατί ήταν και βράδυ, δεν παρατήρησα τη φάτσα του άλλου που καθόταν πίσω. Του λέω χαίρετε, ξέρω εγώ κτλ. Και ξεκινάει να μου λέει ο φίλος μου. Θυμάσαι που σου έλεγα γι' αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Και ξεκινάει να μου λέει τι έγινε μαζί του. Του λέω ρε μαλάκα. Του λέω γιατί δεν μου τον δείχνει λίγο να τον δω. Και μου λέει όχι, άστο ξέρω εγώ. Του λέω ρε μαλάκα, δείξε μου το Instagram του. Μου λέει δεν έχει Instagram. Του λέω δείξε μου ρε φίλε το παιδί, τη φάση μου να το δω λίγο, να σου πω κάτι. Γιατί είναι που είναι μαλάκα με αυτά που σου έκανε. Τουλάχιστον εδώ είναι ωραίο μαλάκα. Τον βλέπω και ξεκινάω. Πώ είναι έτσι, το κέρατό του. Για ποιο λόγο, εφόσον είναι και μαλάκα, είναι και κακάσχημο. Για ποιο λόγο κάθεσα μαζί του και μπλα μπλα. Και να κράζω εγώ από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη να έχω ένα στόμα τύπου άστο. Και ακούω μία φωνή, παιδιά που λέτε, να λέει εγώ είμαι αυτό. Και μένω κάγκελο. Και λέω, τι εννοεί. Μου λέει, εγώ είμαι, δεν με είδες, εγώ είμαι αυτό στη φωτογραφία. Παιδιά, και γυρνάω και ήταν αυτό. Και εγώ έβριζα το παιδί πόση ώρα. Πόση ώρα το χρησιμοποίησα, πόση ώρα. Έλεγα τα χειρότερα. Και καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ξανθιά βαμμένη και ξανθιά φυσική μαζί. Αυτό είμαι. Αυτό είμαι. Και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα πραγματικά πώς να αντιδράσω. Ήτανε άβολο, αλλά από την άλλη δεν το μετάνιωσα τόσο. Γιατί εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο που τα άκουσα έτσι. Αλλά απ' την άλλη δεν το πολύ σκέφτηκα, διότι είχε κάνει στο φίλο μου τα χίλια μύρια ρε φίλε. Οπότε μετά από ένα σημείο βγήκε λίγο η κατ***λα από μέσα μου. Και το λέω εντάξει δεν πειράζει, τώρα τα άκουσες, τι να κάνω. Κακό ήταν αυτό που έβριζα. Είμαι στη Λάρισα, στα ΜΑΝ, στο πάρτι που κάναμε. Εγώ στη Λάρισα έχω περάσει τα μισά μου χρόνια. Γιατί η Χριστέλινα είχε σπίτι στην Σκοτίνα και σπούδαζα κιόλας και στη Λάρισα. Οπότε πήγαινα συνέχεια εκεί πέρα, τους ήξερα όλους, με ήξεραν όλοι. Κάναμε εκεί πέρα καλοκαίρι, απλά τα μόνα Κατερίνη από πάρα πολύ μικρές. Και ένιωσα λίγο άβολα όταν πήγα στο μαγαζί στο οποίο συνήθιζα να βγαίνω για ποτό μονίμως για να μιλήσω και να παρουσιαστώ super host των MAD. Είχα νιώσει λίγο άβολα εξ αρχής. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να πάρω το μικρόφωνο και να πω καλώς ήρθατε, ξέρω εγώ, στο party το MAD VMA, πιάνω το μικρόφωνο και με το που έρχεται τη στιγμή να μιλήσω, ξεκινάω και βλέπω γκόμενες που έχω μαλώσει, κοπέλες που δεν με συμπαθούν, αγόρια τα οποία έχουν μαλώσει με τους πρώην μου γιατί μου στέλνανε μηνύματα ενώ είχα σχέση, άτομα τα οποία είχα δει πρώην, δηλαδή είχα πάρα πολλές πληροφορίες από φάτσες κάτω στο μαγαζί, γιατί ήταν μαγαζί, δεν ήταν stage ή κάτι άλλο, ήταν τύπου σε απόσταση όπως έχω εγώ με εσάς τώρα με την κάμερα. Και με πιάνει, παιδιά, ένα τρέμουλο. Αριστερά ο Γεωργαντάς, δεξιά ο Βαγγέλης. Και γυρνάω και λέω καλώς ήρθατε, ξέρω εγώ. Και να πρέπει να πω πού γίνονται τα ΜΑΝ. Και τα ΜΑΝ ήταν 2 μέρες μετά τα Waterboom, κανονικά. Και πάω να πω ότι γίνονται στο ΑΚΑ.
Και με το που πάω να πω άκα, μασάω τη γλώσσα μου. Τσιμπάω το Βαγγέλη για να καταλάβει βοήθεια την κατάσταση γιατί το γάμισα και ψόφισε. Και πιάνει ο Βαγγέλης που λέτε το μικρόφωνο και λέει: δεν πειράζει, λέει, συγχωρέστε τη Μαρία, ξέρω εγώ, έχει λίγο άγχος. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα βγει πόσες φορές σε σκηνή και σε κόσμο για να μιλήσω, να παρουσιάσω κτλ. Δεν με έπιασε άγχος γι' αυτό, με έπιασε άγχος για άλλο πράγμα. Και το λέει αυτό και αγχώνομαι ακόμη περισσότερο. Και πιάνω το μικρόφωνο ασυναίσθητα, να, έτσι. Και λέω: όχι, Βαγγέλη μου, δεν είναι αυτό. Απλά βλέπω κάποιες φάτσες περίεργες και ψιλοκριτζάρω λίγο γιατί τους ξέρω. Δεν το λες. Αυτό. Δεν το λες. Ευτυχώς ο Γιωργαντάς δεν στάθηκε σε αυτό και στάθηκε στη μαλακία που είπε ο Νάκης, γιατί και ο Νάκης έκανε μαλακία και είπε ότι τι για 20 χρόνια το μάτι μου. Κλείνουμε 19. Ψιλοσώθηκε η κατάσταση, αλλά είχα νιώσει κουρέλι μέσα μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κουρέλι, κουρέλι. Στενή για τον Λαρισαίωνα. Φίλε, αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου από όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, πω. Πω θα το δει, δεν πειράζει, θα το πω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τον χειμώνα που μας πέρασε, είμαι ένα παιδί που το γούσταρα τύπου μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε, δηλαδή... Μπορεί να μην του το έδειχνα, αλλά έλειωνα. Αλήθεια, έλειωνα. Και πω. Και είχαμε κανονίσει να βρεθούμε. Ήμουνα με τον Βαγγέλη εγώ και είχαμε βγει για ένα κρασί γιατί δεν ήταν καλά ο Βαγγέλης, ξέρω εγώ, και θέλαμε να συζητήσουμε τα προβλήματά του. Και με παίρνει τηλέφωνο ένας πρώην μου και μου λέει: Μαρία, σε παρακαλώ, χρειάζομαι βοήθεια. Δεν έχω λεφτά. Είμαι στην Αθήνα χωρίς λεφτά. Δεν έχω που να μείνω και τέτοια. Σε παρακαλώ πολύ. Και του λέω: εννοείται, ξέρω εγώ. Θα σου πάρω, του λέω, ένα ταξί με την κάρτα μου. Να έρθεις εδώ που είμαι, να σου κλείσω ένα Airbnb, να πας και τα λοιπά. Οκ. Έρχεται που λέτε. Εγώ να μην έχω μιλήσει ακόμη με το crush. Γιατί έγινε όλο πολύ γρήγορα. Πω, φίλε, χοντράδα αυτό κακό που είχα κάνει. Και έρχεται. Πάμε, κλείνω το Airbnb και μου λέει: θες να πάμε να φάμε λίγο γιατί πεινάω. Και του λέω: οκ, του λέω: εννοείται να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ. Εγώ γενικά σε αυτά τα θέματα δεν θα κρατήσω κακία, ρε φίλα. Μα άλλο θέλει βοήθεια και εγώ μπορώ να την προσφέρω, δεν πάνε να είναι και εχθρός μου. Ναι, μετά από εκεί και πέρα, στο διάολο. Αλλά καταλάβετε. Και εκεί που καθόμαστε και τρώμε, ξεκινάει και μου παίρνει τηλέφωνο ο άλλο. Και γιατί δεν μου το σηκώνεις, πού είσαι, δεν το κλείσει. Και λέω τώρα, ρε φίλε, δεν γίνεται να δει ο πρώην μου ότι με παίρνει αυτός, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είναι και άσχημο και ούτε εμένα θα μου άρεσε. Και δεν του έπεφτε και λόγος κιόλας και τι κάνω στη ζωή μου, έτσι εννοείται. Οπότε βάζω το κινητό μου σε σίγαση να μην έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν με παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Εγώ τότε έμενα με τη Χριστελίνα στον Άκη και τη στέλνω μήνυμα και τη λέω: σε παρακαλώ, θα πάω στο. Να τον αφήσω τον άλλον στο Airbnb να μείνει γιατί δεν έχει που να μείνει και θα φύγει αύριο το πρωί. Αυτός θα έπαιρνε το τρένο να πήγαινε κάπου. Σε παρακαλώ, έλα το πρωί να με πάρεις γιατί αυτός είναι μόνος που δεν έχει λεφτά, δεν έχει φορτιστές, τίποτα. Να το δώσω και λεφτό και για το τρένο και να σηκωθεί να φύγει. Ναι, ωραία. Κοιμάται αυτός. Εγώ όλο το βράδυ με το άγχος να μην τον έχω μιλήσει τον άλλον, αυτός να έχει τρελαθεί. Και ξυπνάω το πρωί, έρχεται η Χριστελίνα πάρα πολύ νωρίς, του λέω. Ορίστε, ξέρω εγώ, φύγε, πάρε εκεί που θες να πας, ευχαριστώ πολύ μαράκι μου, τελικά, ναι, ναι. Και της λέω της άλλη, τι να του πω τώρα, που κανονικά θα έπρεπε να του πω την αλήθεια, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να το πω. Και παιδιά που λέτε, του λέω, έλα, λιποθύμησα. Και με παίρνει, μου λέει, τι, πού, γιατί δεν μου είπες να έρθω στο νοσοκομείο και τα λοιπά και χίλια δυο. Και του λέω: όχι, δεν ήταν κάτι. Του λέω: απλά ζαλίστηκα έτσι λίγο και έπεσα να κοιμηθώ και κοιμόμουν από τις 8 το απόγευμα. Και μου λέει: ωραία. Και όλη αυτή η συζήτηση ήταν στη βιντεοκλήση. Μιλούσαμε με βιντεοκλήση. Και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι. Λέω: ναι. Μου λέει: γιατί είχε το κινητό σου σε σίγαση. Και εκεί ήταν που άνιωσα άβολα. Γιατί αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Και μέσα σε δευτερόλεπτα είχα και τη Χριστελίνα δίπλα. Λέω: η Χριστελίνα έχει το κινητό μου γιατί χτυπούσε όλη την ώρα και ξέρει και αυτή είχε αγωνθεί και τα λοιπά. Και ναι. Και είχα νιώσει πάρα πολύ άβολα με όλο το σκηνικό. Γιατί από τη μία δεν ήθελα να αφήσω τον άλλον ο οποίος με είχε ανάγκη πρακτικά. Δεν ήθελα να μπω σε τη διαδικασία να εξηγήσω στον άλλον όλη αυτή τη διαδικασία γιατί θα υπήρχε μετά θέμα. Αλλά το χάψε. Άμα το δει και το θυμηθεί το σκηνικό, σου είπα ψέματα. Αλλά το έκανα για το καλό σου. Συνεχίζω. Α, πολύ καλό.
αυτό το άβολο σκηνικό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, είχε κάνει κάποιο λίκ τον αριθμό μου και με έπαιρναν όλα τα μαλακά με τηλέφωνο ασταμάτητα. Έχω παραγγείλει εγώ τώρα να φάω στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ντελιβεράς, το σηκώνω. Μου λέει γεια σας, η παραγγελία σας, είμαι από κάτω, θα μου ανοίξει τέλο, ναι. Και στο τέλος του ντελιβεράς γέλασε. Και εγώ, επειδή με είχαν πάρει την προηγούμενη ώρα πάρα πολλά μαλακά με ένα τηλέφωνο να κοροϊδέψουνε, μου μπήκε στο μυαλό ότι δεν έχει έρθει το φαΐ μου και ότι είναι κάποια μαλακά και με κοροϊδεύει. Και ξεκινάω και το στέλνω μηνύματα. Γαμώ το στόμα σου, χιλιαδιό, να βρίζω, να κάνω, να τον παίρνω τηλέφωνο, γαμώ και τα λοιπά. Και παιδιά, ήταν όντω ο ντελιβερά. Τυχαία βγήκα στον μπαλκόνι να δω και ήταν όντω ο ντελιβερά. Τον έδωσα 20 ευρώ μπουρμπουάρ. Του λέω χίλια συγγνώμη. Ό,τι και να σας πω τώρα δεν θα καταλάβετε τίποτα. Χίλια συγγνώμη, δεν το ήθελα να το κάνω. Όταν είδα ότι ήταν όντως ο ντελιβεράς, είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Δεν καταλαβαίνετε πώς. Αυτό ήταν το βίντεο με τα άβολα σκηνικά, με λίγα άβολα σκηνικά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe, follow, social, comment. Γεια. Yeah.